Κοντά μας ο Υπουργός φυσικά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και να πούμε λοιπόν καλημέρες. Έχει έρθει σε μεγάλες φόρμες σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι. Μπήκε η πολύ δυναμικά. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε επίσης καλημέρες. Μπάμπης Παπαναγιώτου, δημοσιογράφος, ο πολύ καλός συνάδελφος κοντά μας, και Σπύρος Ραπανάκης, δημοσιογράφος στην Αυγή. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Και ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ. Καλημέρα. Σήμερα θα τα πάμε τούμπα. Για να πιάσουμε τα καινούργια, τα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, εχθές παρακολουθήσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Πρωθυπουργός όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Τσίπρας. Άρα, τι βλέπετε, κύριε Μάτζο, πώς θα. Ισχυρό διψήφιο το ΠΑΣΟΚ να μπει μέσα. Κυβέρνηση να είναι και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μέσα. Ναι. Πώς όλα αυτά. Είναι επανάληψη και εμπέδωση όλων των θέσεων τις οποίες τους τελευταίους πολλούς μήνες έχουμε διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Είναι οι δικές μας απόψεις, όχι για τις εκλογές, αλλά για το μέλλον της χώρας. Είναι οι δικές μας βλέψεις για το τι θέλουμε να αλλάξουμε στη χώρα μας. Νομίζω ότι όλες οι κρίσεις οι οποίες πέρασαν, και έχουμε περάσει πολλές, και αν θέλετε ως κορονίδα, και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, η τραγωδία των Τεμπών, έρχονται να υπογραμμίσουν ακριβώς την ανάγκη για μια αλλαγή πολιτικών και αλλαγή πολιτικού παραδείγματος. Ναι, αλλά αυτά δεν πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση για να τα κάνει. Ασφαλώς. Αυτά δεν οδηγούν σε κυβέρνηση. Ξέρετε, όχι, ένα λεπτάκι. Κάθε εκλογική διαδικασία βάσει του συντάγματος γίνεται για να προκύψει μια κυβέρνηση. Για να προκύψει μια κυβέρνηση, βέβαια, δεν αρκούν μόνο οι εκλογές. Χρειάζονται πολιτικές συνενέσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν μέσα από το λαό. Δηλαδή, να το πω αντίστροφα. Λίγο. Δεν βάζει λίγο όρους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, εκεί ακριβώς ήθελα να έρθω. Νομίζω ότι μια συζήτηση σήμερα σε αυτό το πάνελ που λέει γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό στους πολίτες, είναι προκλητική και προσβλητική για τους πολίτες. Γιατί? Δεν θα έρθει κανένα πολιτικό κόμμα να πει στους πολίτες τι θα κάνουν. Θα έρθουν οι πολίτες να πούν στα πολιτικά κόμματα τι θα κάνουν. Είναι η αντιστροφή της συνταγματικής μηχανικής. Δεν το περιμένει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Προσέξτε. Δεν το περιμένει. Εμείς λέμε δεν περιμένει τι θα πει κάτι. Εμείς λέμε τι θέλουμε ως κόμμα να συμβεί στη χώρα μας. Θέλουμε τόσο ένα κόμμα του κολλητού, μια κυβέρνηση του κολλητού που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Με τις επιθέσεις στα ανεξάρτητες αρχές, με τη δικαιοσύνη, με την αβελτηρία, με την αναποτελεσματικότητα. Την αδιαφάνεια. Την οποία τη διαδέχτηκε και πλειοδότησε σε αυτά η κυβέρνηση του ανιψιού. Με την παραβίαση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την αδιαφάνεια, με τη μη λογοδοσία, με την ευνοιοκρατία και την κομματοκρατία και στο δημόσιο και στη διαχείριση των κοινοτικών, ευρωπαϊκών, ενωσιακών και εθνικών πόρων. Αυτά τα δύο μοντέλα πρέπει να αποδοκιμαστούν στην κάλπη. Εμείς αυτό το λέμε ως πολιτική θέση. Διότι εμείς πρεσβεύουμε ένα άλλο πολιτικό ήθος και ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα. Αλλά τώρα, δεν πάει έτσι. Να σας πω, ξέρετε γιατί. Γιατί εσάς έχουμε. Τώρα θα πει ο κ. Γεωργιάδης, ναι, το ΠΑΣΟΚ του Ζαχατζόπουλου. Εσείς θα λέτε Νέα Δημοκρατία του Ανιψιού. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κολλητού. Δεν πάει. Εσάς έχουμε όμως. Ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Κουλέτης. Δεν είναι η ευτυχέστερη συγκυρία, αλλά. Είναι προσωπικές αναφορές. Τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να φτάσουν όσο πίσω θέλουν την πολιτική ανάλυση για να σώσουν τα δικά τους μοντέλα. Μπορούμε να πάμε όσο πίσω θέλουν. Ξέρετε, είναι αδιέξοδη αυτή η λογική. Να κλείσω με τη φράση ότι πραγματικά κάθε πολιτική δύναμη θα αναμετρηθεί με το ύψος της ευθύνης της σε αυτές τις εκλογές. Είναι κρίσιμο, ειδικά με τα τραγωδία των Τεμπών, ειδικά με το θυμό που υπάρχει εκεί έξω, όλο αυτό το συνέστημα να μην κεφαλαιοποιηθεί σε ακραίες ψήφους, να μην κεφαλαιοποιηθεί σε μηδενισμό, αλλά να πάει σε θετικά κανάλια ανατροπής. Και αυτό θέλουμε εμείς να είμαστε. Ένα θετικό κανάλι ανατροπής των αδιεξόδων. Από αυτά που είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης, ουσιαστικά υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο. Ενάμιση. Το ένα είναι ότι απέκλεισε τον κ. Βαρουφάκη από μια κυβέρνηση συνεργασίας. Το οποίο αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δυσκολεύει αυτό που λέμε προοδευτική κυβέρνηση. Που λέγεται έτσι σχηματικά. Το δεύτερο είναι και μια μικρή απορία. Ζήτησε ισχυρό διψήφιο. Εάν δεν πάρει διψήφιο ποσοστό το κόμμα σας, πάει να πει ότι απριόρι δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας. Απαντώ και στα δύο καθαρά. Το ότι, και σύντομα, το ότι ο κύριος Βαρουφάκης μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται προοδευτικός ή ο κύριος Τσίπρας ή εμείς, είναι δικαίωμα κάθε κόμματος. Η προοδευτικότητα λοιπόν και η προοδευτικότητα μιας διακυβέρνησης δεν αποδεικνύεται από τις ετικέτες και τις ταμπέλες που τα κόμματα επιλέγουν τους αυτούς. Αποδεικνύεται από τις πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες έχουν παίξει τα ζάρια την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την νομισματική μας πολιτική και την
αν θέλετε, τελικά το καλό αυτού του τόπου δεν είναι προοδευτικές. Καθαρά. Όσον αφορά στο δεύτερο, είναι προφανές, κύριε Παπαναγιώτου, ότι το ισχυρό διψήφιο ποσοστό δεν είναι φετίχ, ούτε είναι καπρίτσιο. Το ισχυρό διψήφιο ποσοστό είναι, εγώ είναι εγγύηση. Εάν δεν το πάρετε. Μα αν δεν έχεις το ισχυρό διψήφιο ποσοστό, δεν έχεις την εντολή, την ισχυρή λαϊκή εντολή, να επιβάλλεις τις πολιτικές τις οποίες εσύ πρεσβεύεις. Ναι, μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη. Ναι, δηλαδή ούτε που το ακούνε για Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αν είσαστε πρώτο κόμμα, εννοώ, έτσι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον κύριο Μάτζο και τον τρόπο που μιλάει μου αρέσει πολύ. Και δεν μπορώ να τσακωθώ μαζί του γιατί τον παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Μου αρέσει. Αυτά που λέει. Εντάξει, πέρα από τον τρόπο. Εγώ θέλω να σα πω τη δική μα γνώμη. Και τη δική μου γνώμη, αν πω τη δική μου, από τη δική μου γνώμη. Τσακωθείτε με το σκουρλέτη μετά, άμα θέλετε. Πρωθυπουργό, αν υπάρχει αυτοδυναμία, υπάρχει αυτοδυναμία, το συζητάμε τελείως. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, που στι πρώτε εκλογέ δεν μπορεί να υπάρξει ούτω ή άλλω, και συζητάμε κυβερνήσει συνεργασία, είτε στι πρώτε, είτε στι δεύτερε, είτε σε τρίτε, είτε σε τέταρτε, είτε σε πέμπτε κάλπε, η δική μου γνώμη είναι. Πως είναι αδιανόητο να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Εγώ δεν λέω Μητσοτάκης. Αν ο ελληνικός λαός το μεγάλο αφεντικό βγάλει πρώτο τον Τσίπρα, ναι. Θα πω εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Λέει θα βάλω τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη δικιά του επιθυμία πάνω από τη βούληση του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Άρα εγώ αυτό θεωρώ και λίγο, δεν σας κρύβω, λίγο ψωνισμένη θέση πολιτικά. Δηλαδή βάζω τον εαυτό μου πάνω από τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες θέλουν τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά επειδή δεν τον θέλει ο Ανδρουλάκης και επειδή χάνει το εκλογικό μα τον ευνοεί, θα πει ο Τσίπρα δεν με νοιάζει, λέει το μεγάλο αφεντικό, ο Ανδρουλάκης κάνει κουμάντο. Το θεωρώ αδιανόητο. Και επειδή συνεχώ μιλάμε για το ευρωπαϊκό μοντέλο, παιδιά στην Ευρώπη, αυτό θέλουμε να την αντιγράψουμε, υποτίθεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας, αυτά είναι λελειμμένα εδώ και έναν αιώνα. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι καγκελάριος, πρωθυπουργός, αρχηγός, ο πρωθυπουργός του πρώτου κόμματος. Και αν πρέπει να υπάρξει καμία διαφορά. Το έχουν δηλώσει πρώτων εκλογών. Και λέω ότι κατεβάζουμε ως κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό τον Τάδε. Μάλιστα. Η ιδέα ότι ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος θα επιβάλλει τον πρωθυπουργό εις βάρος της βούλησης της πλειοψηφίας των πολιτών του λαού ενός κράτους υπάρχει μόνο στο μυαλό του κ. Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Κύριε Σκουρλέτη, σας ενδιαφέρει με αυτές τις ώρες. Αν μπορώ πριν τον κ. Σκουρλέτη, μισό ερώτημα στον κ. Γεωργιάδη. Ναι. Και στη συνέχεια μπορεί να απαντήσει. Έχει δίκιο, εγώ νομίζω ότι θα τα λύνει η ζωή πράγματι και οι κάλπες. Ναι. Ο σχετισμός, ο πολιτικός και ο κοινωνικός. Εγώ θα ήθελα ο κ. Γεωργιάδης, ή τώρα μετά τον κ. Σκουρλέτη, για να μην τον πάρουμε το λόγο, να μας ξεκαθαρίσετε. Αν η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι να πάμε σε εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία. Που σημαίνει δεύτερες, τρίτες, κάλπες ενδεχομένως. Δεν έχουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Δεν συνεργάζομαι κανέναν, έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς έχουμε πει. Το θέμα είναι η αυτοδυναμία. Ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εμείς δεν θα μπούμε σε κουβέντα κυβερνήσεως συνεργασίας στην πρώτη κάλπη. Ποιος είναι ο λόγος? Θέλουμε να κάψουμε την απλή αναλογική. Θέλουμε να προκύψει όσο είναι πιο σταθερή. Είστε πάρα πολύ χαρά. Θέλουμε να προκύψει όσο γίνεται πιο σταθερή κυβέρνηση. Άρα θέλουμε το πρώτο κόμμα να πάρει και τον πόνους. Τώρα, εάν στις δεύτερες εκλογές λέγαμε τον πόνους. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Προσέξτε, για να θα πάλι στην προηγούμενη μου. Δεν είναι λίγο προβλητικό αυτό. Το μεγάλο αφεντικό στη ζωή. Δεν θα κάψω την απλή αναλογική. Καθόλου προβλητικό, εμείς δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Θέλουμε καταστροφή. Εμείς έχουμε πει στον ελληνικό λαό. Έχουμε πει στον ελληνικό λαό από τότε που την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Θεωρούμε την απλή αναλογική έναξη εθνική τραγωδία. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι θεωρώ την απλή αναλογική έναξη εθνική τραγωδία και ταυτόχρονα να την υπηρετήσω. Άρα εγώ τι λέω. Θα πάμε να πάρει το κόμμα το πρώτο τον πόνους του. Εάν με τον πόνους έχει αυτοδυναμία, έχει καλώς. Εάν δεν έχει, που πάει να πει το ελληνικός λαός, αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτοδυναμία να έχει ο πρώτος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα κυβερνήσεως συνεργασίας. Κύριε Σκουρλέτη, τώρα, εδώ είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε. Όπως έχει πάει η κατάσταση, είμαστε εδώ. Ή θα πρέπει να καθίσετε δίπλα-δίπλα στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα πάνελ και αυτό είπε προϋποθέσεις. Στο Υπουργικό Συμβούλιο το βρίσκω δύσκολο. Είναι... Ή θα πρέπει να καθίσετε δίπλα-δίπλα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περίεργο όνειρο απόψε. Αλλιώς λέει ο κύριος Ανδρουλάκης δε. Καταρχήν... Οπότε μετά δεν σας μένουν και πολλοί κυβερνητικοί εταίροι. Καταρχήν... Ο Βελόπουλος. Ωραία. Και ο Βαρουφάκης. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θέλει να παρουσιάζεται και εν μέρει είναι καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, πρέπει να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις απέναντι στις αντίστοιχες πραγματικές καταστάσεις.
Αν είναι εθνική. Θέλω να πω το εξής. Εθνική τραγωδία, η απλή αναλογική τραγωδία ήταν τα Τέμπη. Και όχι ευκαιρία. Όπως είπαν διάφοροι. Αλλά να έρθουμε τώρα σε αυτό που ρωτήσατε αρχικά. Σε σχέση με την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Εγώ θα περίμενα τον κύριο Ανδρουλάκη με μια σαφήνεια ξεκάθαρα να τοποθετηθεί στο αν υπάρχει προγραμματική βάση συγκυβέρνησης και με ποιες δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό είναι που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Μια απάντηση στα προβλήματα. Υπάρχει, κύριε Μάτζη, να είστε δίπλα. Μισό λεπτό. Δεν τελείωσα. Ναι. Αν είναι να κατανοούμε, αν είναι να κατανοούμε έτσι το χρόνο, αν είναι να κατανοούμε, το ξέρω θα απαντήσω. Καλός είναι μαθητής. Λοιπόν, εκείνο είναι το ζητούμενο. Σε αυτό λοιπόν τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχει μια αμφισημία εξ μέρους του Κινάλ Πασόκ. Αν μπορείς το λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα εξίσου να το εφαρμόσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δεν πάει καλά με το περιεχόμενο. Είναι ασαφές. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πρόγραμμα για κάθε χρήση με τον οποιονδήποτε. Εκεί λοιπόν καλείται να απαντήσει ο συγκεκριμένος χώρος. Και για να μην υπάρχει μια αντίφαση σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μάντζος, ότι πρέπει να ακούμε τον κόσμο, ναι. Μα ο κόσμος θα μιλήσει με την ψήφο του και ανάλογα με τους συσχετισμούς θα αναδείξει και ποιον προκρίνει για τη θέση του Πρωθυπουργού. Τη θέση του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν. Πρακτικό ζήτημα υπάρχει. Ναι, ναι, άρα λοιπόν. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Άρα λοιπόν. Αν είναι λοιπόν πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ που εγώ το πιστεύω, είναι προφανές ότι ο κόσμος θέλει τον Αλέξη τον Τσίπρα για Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι απαντήσει στα προβλήματα. Να δούμε και απαντήσεις για τα προβλήματα. Αν είναι Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκουρέτη, αν προκύψει η προγραμματική συμφωνία, αλλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και εσείς το λέτε αυτό. Εγώ λέω ότι. Εγώ λέω ότι καλπάζουν οι αριθμοί. Αλλά λέω. Καλπάζουν. Και η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Εγώ ρωτάω το εξής, το οποίο είναι πρακτικό και νομίζω και ουσιαστικό. Πείτε ότι προγραμματικά τα βρίσκεται με το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Τι νόημα θα έχει αυτό από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να υπηρετηθεί από τους αριθμούς. Προφανώς η κυβερνητική πρόταση είναι αυτή. Συγγνώμη, αυτό που λέμε είναι το αυτονόητο. Αν προφανώς οι συσχετισμοί δεν είναι τέτοιοι από την κάλπη, δεν μπορεί να προκύψει η αντίστοιχη κυβέρνηση. Άρα, θέλω να άρα λοιπόν όμως για να δημιουργηθούν από ό,τι καταλαβαίνετε οι συσχετισμοί, πρέπει τα κόμματα να προκαλέσουν, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Όλα τα άλλα τώρα είναι ασκήσει επί χάρτη. Όλα τα άλλα είναι ασκήσει επί χάρτη. Έτσι. Εμένα και τελειώνω, για παράδειγμα, μου έκανε τρομακτική εντύπωση μια αναφορά του κυρίου Σκέρτσου, ο οποίος είναι τους πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό χθες, ότι το δίλημα λέει, των επόμενων εκλογών είναι λέει, είμαι το σταθμάρχη ή με την πρόοδο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βέβαια, σε δεύτερη σκέψη καταλαβαίνω ότι το εξυλαστήριο θύμα είναι ο μοιραίος σταθμάρχης. Με τις προσωπικές του ευθύνες. Η πρόοδος όμως δεν είναι. Να υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι μισοί από ό,τι υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόοδος δεν είναι ρουσφέτιος σταθμάρχης. Η πρόοδος δεν είναι να χαρίζει 600 εκατομμύρια στην Τρενοσέ. Αυτά δεν είναι πρόοδος. Έχουμε νέα δεδομένα. Κύριε Γεωργιάδη, κατάλαβα καλά τώρα από αυτά τα οποία είπατε. Εάν απαιτηθεί από τις περιστάσεις, υπάρχει ζωντανό το ενδεχόμενο της τρίτης κάλπης. Αυτό είναι συνταγματικό ζήτημα. Εάν δεν βγει η κυβέρνηση, κάποια κυβέρνηση πρέπει να έχουμε. Για να γίνει. Ακούστε, το πω πολύ απλά. Εάν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα και υπάρχει δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας μόνο με ένα κόμμα, π.χ. το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ λέει: εγώ δεν δέχομαι τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εγώ δεν δέχομαι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για πρωθυπουργό. Αν είμαστε πρώτοι. Το ξεκαθαρίζω. Δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Δεν δίνετε ψήφο εμπιστοσύνη. Αν με άλλο πρωθυπουργό. Εγώ μόνο μισό τάκι ψηφίζω. Τελειώμα, αυτά τα ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Και είμαι βέβαιος ότι γράψω όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα υπό αυτή την έννοια, αν έρθει κάποιος να μας εκβιάσει και μας πει, εγώ για να κάνω κυβέρνηση θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης, θα πάρει και την ευθύνη του. Απλά πράγματα. Αυτό θα προκαλέσει τρίτη σκάλα. Απλά πράγματα. Εμείς λέμε, αν ο ελληνικός λαός διατάξει κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θεωρούμε τον εαυτό μας υπέρ του ελληνικού λαού. Θα ακολουθήσουμε τη βίωση του ελληνικού λαού. Αν τώρα αντί για συνεργάτη έρθει εκβιαστής, θα κάνουμε τώρα. Άρα όποιος. Άρα, όποιος λέει, λέτε θέτει θέμα Μητσοτάκη σε αυτή την περίπτωση. Εγώ συμφωνώ με αυτό που ο κ. Σκουλέτης, αλλά εγώ το λέω ολόκληρο, ο κ. Σκουλέτης το λέει μισό επίτηδες. Εγώ λέω, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, σε περίπτωση κυβερνήσεων, γιατί αυτό δεν συζητείτε,
σε περίπτωση κυβερνήσεων συνεργασία, αυθορεί και παραχρήμα, πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργό. Εάν ο Μητσοτάκης ο Μητσοτάκης, εάν ο Τσίπρας ο Τσίπρας. Και ο Σκουλέτς είπε, αν ο Τσίπρας είναι ο πρώτος ελληνικός λαός, θέλει τον Τσίπρα Πρωθυπουργό, αλλά δεν να πει στον κύριο Παπαδημητρίου, στον κύριο Παναγιώτου, αν είναι ο Μητσοτάκης πρώτος, αν ισχύει το ίδιο Μητσοτάκη. Το προσπέρασε. Ισχύει, κύριε Σκουλέτς. Ενώ εγώ το δέχομαι και για τις δύο αξιωματικά. Πάντως τυποτίζεται πάρα πολύ καλά τη γλάστρα της συνεργασίας, γιατί μέχρι στιγμής τον έχετε πει εκβιαστή και ψώνιο. Δεν είπα αν είναι εκβιαστή. Ο μόνος που επιλέξει. Τυποτίζεται τη γλάστρα της συνεργασίας. Είπα. Εάν μας πει εκείνη την ώρα ότι δεν δέχομαι τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για πρωθυπουργό, είπα. Δεν είπα, μπορεί να πει εκείνη την ώρα ότι παιδιά εντάξει, ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είπαμε για μια κουβέντα παραπάνω. Έβγαλε και ένα μουλάκι και άλλη είδηση χθες. Ναι, Σπύρο. Να το συμπεριλάβει και να μην σκεφτείτε να μην μας χρειάζονταν. Ένα το. Υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Γιατί ήθελα να το πω στον κύριο Μάτσο έτσι με μεγάλο σεβασμό. Δεν τους θέλουμε. Αυτοδυναμία θέλουμε. Χρειάζονταν. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, διόρθωσα. Δεν κάνουμε καμία πρόταση να κάνουμε. Σκεφτείτε να μην μας χρειαζόσαστε. Το αν θα σα σώσετε την καρέκλα σα. Σκεφτείτε. Ακούστε, ακούστε. Εγώ επειδή στην πολιτική μου διαδρομή έχω ζήσει πολλές φορές χωρίς καρέκλα. Δεύτερο πληθυντικό, κύριε Υπουργέ, όχι σε εσά. Δεύτερο πληθυντικό. Τώρα, απλώς να πω κάτι και στον κύριο Σκουλέτη, έτσι την ζωή να γελάσουμε. Επειδή λέει στο Γεωργιάδη δίπλα δεν κάθομαι σε υπουργικά συμβούλια παρά μόνο σε πάνελ και υπό προϋποθέσεις. Το δέχομαι, το είναι ειλικρινής. Θέλω να πω ότι έχω κάτι με το ραγκού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα με το Σκουλέτη τα γαλάζουμε. Έχει τις δικές του ευαισθησίες, προτιμήσεις. Αστείευα προφανώς ότι υπάρχει αυτό. Αν θέλετε, αν ψάχνετε για κουμπάρο, να μας στείλετε πρόσκληση, αλλά να τη στείλετε σοβαρά. Να σας πω κάτι, κύριε Μάτσο, σοβαρά. Πιστεύετε ποτέ ότι εγώ θα μπορούσα να ήμουν στην κυβέρνηση. Εγώ λέω, αλήθεια πείτε. Κύριε Γεωργιάδη, έχω δει πολλά. Έχω δει πολλά. Έχουμε δει πολλά. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το πείτε. Έχουμε δει πολλά στην πολιτική και από εσάς και στην πολιτική. Για να μην σας αφήσω για να μην σας αφήσω σας λέω. Άμα θέλετε κουμπάρο. Στη ζωή μου δεν θα μπορούσα να αντέξω στην κυβέρνηση εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ. Άμα θέλετε κουμπάρο να μας στείλετε την πρόσκληση. Να πούμε πιο ουσιαστικά πράγματα λιγάκι. Σοβαρή. Χωρατά είναι τώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ότι λίγες μέρες πριν αποκαλυφθεί η παρακολούθησή του, ο κύριος Μητσοτάκης τον έπιασε και του ζήτησε να βοηθήσει, να πάρει πλάτη, να αλλάξει ο κύριος Μανουδάκος. Ναι, ναι. Πράγματι, είναι μια αναφορά του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη συνέντευξή του. Είναι μια συνομιλία που είχαν με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο, στη δεξίωση για την αποκατάσταση δημοκρατία. Είναι επικεφαλή σε αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για του τηλεθεατέ μα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός έκρινε σκόπιμο στο περιθώριο αυτή τη συνάντηση, τη εθιμοτυπική και αυτή τη συμβολική ημέρα για τη δημοκρατία μα, να μιλήσει για την αναγκαία πλειοψηφία και την αλλαγή του πολιτικού. Ενώ ο κ. Δουλάκης ήδη γνώριζε τα περιπτώσει. Είχε λίγα 24 ώρα που είχε στα χέρια του την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πιστοποιημένη πια απόπειρα παγίδευση. Του κινητού του με το Predator. Το σκάνδαλο του Predator ήταν σε γνώση του κυρίου Ανδρουλάκη μερικά 24 ώρα. Ακριβώς. Ναι. Δεν γνωρίζαμε για την ΕΕΠ, αλλά γνωρίζαμε για το Predator. Του φάνηκε λοιπόν ιδιαίτερα περίεργο και πάντως ενοχλητικό σε μια τόσο συμβολική για τη δημοκρατία μας ημέρα να υπάρχει τέτοια βιασύνη του Πρωθυπουργού να πετύχει μια πλειοψηφία για την αλλαγή ενός επικεφαλής μιας κρίσιμης για τα προσωπικά δεδομένα ανεξάρτητης αρχής. Μπορώ να, μάλιστα, κάνω να πω κάτι για όλη αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί έχει και αστυνομικό ενδιαφέρον, δημοσιογραφικό αστυνομικό, με τις προσκλήσεις, ναι, τις συναντήσεις. Λοιπόν, και του είπε πολύ ευγενικά ότι αν θέλεις πλειοψηφία, υπάρχουν και άλλα κόμματα στη Βουλή, μπορείς να την πετύχεις, μη βιάζεσαι. Στη συνέχεια, και επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Γιουρέξου, σημειώσει πάρα πολλά. Καταρχάς είναι ωραίο και συγκινητικό το πώς συμφωνούν, το πώς συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ σε μια ερμηνεία του συντάγματος που έκανε ο κ. Μητσοτάκης προχτές. Σε τι πράγμα? Υποδιόμενος τον καθηγητή συνταγματικού ότι στις εκλογές ψηφίζουμε πρωθυπουργό και άμα βγήκε μια βουλή που τον στηρίζει, πολιτικά, εδώ είμαστε. Πολιτικά μιλάω. Όχι, δεν είναι έτσι συνταγματικά. Εγώ μιλάω συνταγματικά, κύριε Σκουλέτη. Συμφωνώ. Συνταγματικά δεν είναι. Πολιτικά μιλάω. Που θα στηρίξει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι σχετισμοί είναι πολιτικό μέγεθος. Έχω σημειώσει αυτό. Δεν είναι συνταγματικό δίκαιο. Έχω σημειώσει αυτό. Έχω σημειώσει τον κινησμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία, διά του κυρίου Γεωργιάδη, μιλά για κάψιμο της πρώτης εκλογικής διαδικασίας. Και το λέω εγώ σε πρόσωπο ενός κόμματος που δεν ψήφισε αυτό το εκλογικό σύστημα. Το σεβόμαστε και περιμένουμε τους πολίτες να μας πούν αν και μέσα από αυτό το σύστημα μπορούν να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Και το τελευταίο που θέλω να καταλήξω για να φτάσω και εκεί να κλείσω με το ζήτημα των ενημερώσεων. Η αλαζονία. Είναι αλαζόνας ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος που απλώνει την ατζέντα του κόμματός του, λέει το πρόγραμμά του, λέει τι θέλει να συμβεί στη χώρα του? Είναι αλαζόνας αυτό? Δεν είπα αλαζόνας. Είναι αλαζόνας. Σονισμένος, ακόμα καλύτερα. Εγώ το μεταφράζω γιατί μου αρέσει. Είναι η πολιτική θέση
ότι θα επιβάλλω τη γνώμη μου στον ελληνικό λαό. Ποιο την εκφράζει, κύριε Γεωργιάδη? Αν πιστεύετε ότι κάποιο μπορεί να επιβάλλει τη θέληση του στον ελληνικό λαό και δεν είναι ψώνια, μου το πείτε. Λοιπόν, είναι λοιπόν ψωνισμένοι. Μπορείτε να το πείτε και μικρομεγαλισμό αυτό. Που είναι λίγο πιο. Το στρογγύλεψε ο Μπάμπης, νομίζω τώρα. Σας διορθώνει, κύριε Φάνερ. Όχι, αν δέχεστε. Δεν πάβει να αλλάζει. Δεν πάβει να είναι. Και ουσία δεν αλλάζει. Και τα δύο, κύριε Παπαναγιώτου, και ο μικρομεγαλισμός και το ψώνιο και η αλαζονία είναι αρνητικές έννοιες, τις οποίες τις υποδεχόμαστε και πρέπει να επιστρέψω την αλαζονία. Και επιστρέφω την αλαζονία για έναν πρωθυπουργό που εμφανίστηκε ότι δεν φταίει για τίποτα. Φταίνει όλοι τριγύρω-τριγύρω. Ας αλλάξουν όλοι, όχι εγώ. Ας αλλάξουν μέχρι και οι υπουργοί και η κυβέρνηση, όχι ο κυβερνήτης. Και ένας αλαζόνας πρωθυπουργός, ο οποίος όταν αναφέρθηκε στον αρχηγό του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, μίλησε για κάποιες συναντήσεις τις οποίες εκείνος θυμάται ως προσκλήσεις. Δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για τις υποκλοπές που έχουν συμβεί εις βάρος αυτού του ανθρώπου από το γραφείο του μέσα που υπάρχει εκεί, προείσταται ο ίδιος της ΕΕΠ που παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ έχω βρει και κλείνω με το. Έχω βρει τη δήλωση του κυβερνητικού σας εκπροσώπου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, την επομένη της εκλογής του κυρίου Ανδρουλάκη, που λέει στους δημοσιογράφους στο briefing: όχι, δεν έχει κανονιστεί κάποιο ραντεβού. Δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού σήμερα που μιλάμε. Το δεύτερο είναι 18 Δεκέμβρη στη Βουλή των Ελλήνων, όταν το συναντά και του λέει θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Ξέρετε, επειδή έχουμε μπερδευτεί και επειδή ειδικά για το τηλεφώνημα έχει σημασία, ειδικά για το τηλεφώνημα, για να κλείσω, ειδικά για το τηλεφώνημα στις 12 που λέει και ως πρωθυπουργός ότι πήρε τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή δεν θυμόμαστε ακριβώς τι του είπε, δεν βρίσκεται από το καταγραφικό της ΕΕΠ το αρχείο να το βγάλετε, να δούμε τι είπανε, να είμαστε καθαροί. Υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν λύσεις και τις έχετε στα χέρια σας. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, μια και κλείνει με το θέμα των υποκλοπών ο κύριος Μάντζος, θέλω να πω κάτι στον ελληνικό λαό πέρα στα ψηλά για να καταλάβουμε το μέγεθος της υποκρισίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Πρόχθες αυτή η περίφημη επιτροπή Πέγκα, θυμάστε τι χαμός έγινε η επιτροπή Πέγκα στην Ελλάδα, εδώ και, ναι. Επισκέφθηκε την Ισπανία για το σκάνδαλο Predator και Pegasus στην Ισπανία. Mm-hmm. Εκεί έχουν πιαστεί επίσης υποκλοπές σε υψηλόγους αξιωματούχους του στρατού, της αστυνομίας, δικαστικούς κλπ. Ναι. Και ζήτησαν συνάντηση από την κυβέρνηση της Ισπανίας, που είναι, επαναλαμβάνω, των σοσιαλιστών, λέει της ομάδας που ανήκει ο κύριος Μάντζος, και των Ποντέμους, λέει της ομάδας που ανήκει ο κύριος Κουρλέτης. Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών και των Ποντέμους στην Ισπανία τους είπε: δεν βλέπουμε γελία πρόσωπα, και δεν τους συνάντησαν. Δείτε τώρα τη διαφορά μεταξύ του δεξιού κόμματος της Ισπανίας ως αντιπολίτευση και των αριστερών κομμάτων στην Ελλάδα. Πάνε να πάρουν δήλωση της Πέγκα από το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης της Ισπανίας. Μάλιστα, εδώ προηγείται και τις δημοσκοπήσεις. Και πήγαν να πάρουν δήλωση κατά της κυβερνήσεως που τους είπε γελίους που δεν τους άφησαν να τους συναντήσει. Και είπαν οι Ισπανοί: εμείς δεν κατηγορούμε ότι την κυβέρνησή μας είναι τρίτων, λέει, μελών του κοινοβουλίου. Σκοτειδείτε. Και τους διώξαν την Ισπανία. Προσέξτε τώρα. Τι δεν έχει μάθει ο ελληνικός λαός? Ναι. Συγκινητικό, ότι αυτή, η περίφημη επιτροπή Πέγκα. Αρχηγό κόμματος. Που μας τον παρουσιάσανε. Και τον αρχηγό του δικαστηρίου παρακολουθούσαν. Ναι. Τον αρχηγό των όπλων δυνάμεων παρακολουθούσαν. 100 δικαστές παρακολουθούσαν. Αφήστε την παρακολουθούσαν. Το ξαναλέω τώρα. Για την αυτονομία της κυβέρνησης. Η διαφορά ποια είναι. Η διαφορά ποια είναι. Εκτός αν όταν ο κ. Επιτροπή... δούλευε για την αυτονομία της Κρήτης. Όταν η επιτροπή Πέγκα φτάνει στην Ελλάδα, γίνεται η σοβαρή επιτροπή. Ναι. Που είναι ντροπή για το Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη που δεν τους δίνει το θεσμικό κέρος, κύρος, πρέπει να έχει αυτή η επιτροπή του Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Όταν η ίδια επιτροπή και τα ίδια πρόσωπα πηγαίνει στην Ισπανία και τους σχεδόν τους διώχνουν κλωτσιδών οι σοσιαλιστές και οι Ποντέμος, οι φίλοι τους, είναι Κυριακή. Ωραία. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος πώς παίζεται η προπαγάνδα. Όλη αυτή η υπόθεση είναι μια προπαγάνδα. Δεν έχει ουσία. Μάλιστα. Κύριε Σοκλέτη, μια διευκρίνηση θα ήθελα για να κλείσουμε. Είπατε ότι σε πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να είναι πρωθυπουργός. Θα τοποθετηθώ πρώτα σε αυτά που ακουστήκαν, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά και μετά. Κάντε το, ναι, το αναγνωρίζω ότι πρέπει να το κάνετε πολύ σύντομα και να σας θέσω το ερώτημα. Πολύ σύντομα, αλλά στα πλαίσια της ισορροπίας. Καταλαβαίνετε. Τώρα είστε έμπειρος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εδώ πέρα προκύπτει και μέσα από αυτές τις τελευταίες αποκαλύψεις σε σχέση με αυτόν τον διάλογο ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν κάποιος που γνώριζε, είναι κοινικός και ειλικρινά θα έλεγα επίοικος αδίστακτος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έστησε ένα ολόκληρο κράτος παρακολουθήσεων, χτυπώντας ευθέως τον πυρήνα του κράτους δικαίου, που επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές με πάρα πολλούς τρόπους,
όπου εμφανίστηκε όταν αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση ότι δεν ήξερε. Μάλιστα. Βεβαίως, το δεν ήξερε, το είδαμε και στην περίπτωση της πανδημίας με την μελέτη Σιόδρα Λίτρα, το είδαμε και τελευταία σε σχέση με τον ΟΣΕ. Και η τραγωδία, ξέρετε, των Δεμπών, πέρα ότι από μόνη της είναι ένα τρομακτικό γεγονός, συνάμει είναι ένα αποκαλυπτικό γεγονός για τον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις δημόσιες επιχειρήσεις, το δημόσιο χώρο, τα δημόσια αγαθά. Μάλιστα. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική αντίληψη η οποία πρέπει να τιμωρηθεί. Σε σχέση με το ερώτημά σας. Ναι, και να κλείσουμε. Δεν το έκανα. Το ερώτημα ήταν. Ακούω. Πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργό σε κυβέρνηση συνεργασίας Τσίπρας. Ναι. Πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργό σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ποιος? Αυτό θα το απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Αν προγραμματικό, εγώ γι' αυτό στάθηκα στο σκέλος του προγραμματικό. Αν θεωρεί. Δεν είναι δικαίωμα του αρχηγού κατά τη στοιχεία του πρώτου κόμματος. Ξέρετε, ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης δεν είναι ένα αριθμητικό μέγεθος ανεξαρτήτως πολιτικού περιεχομένου και προϋποθέσεων. Αλλά? Δεν είναι αν βγαίνουν τα κουκιά. Είναι αν υπάρχουν οι προγραμματικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό εμείς μένουμε, γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε αυτό το πεδίο των προγραμματικών. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα συνεχίσουμε στον αδιέξοδο δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων. Διότι μας μιλάνε για επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις όλες είναι να χαρίζουμε σε φαντς, σε ιδιωτικά μονοπόλια, στρατηγικές υποδομές της χώρας. Αν είναι πρώτος στις εκλογές, δικαιούται να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ναι ή όχι, είναι το ερώτημα. Εξαρτάται από τους σχετισμούς. Από μόνο του δεν αρκεί. Είναι θέμα σχετισμού. Δεν αρκεί μόνο του. Άρα το δικαίωμα που έχει ο Τσίπρας δεν το έχει. Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορούμε με την απλή αναλογική να υπάρχει αριστερή προοδευτική πλειοψηφία. Εμείς λέμε ναι, μία με προγραμματικές προϋποθέσεις. Ναι. Μισό... Η Νέα Δημοκρατία λέει όχι ποτέ. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Προσέξτε, κουβεντιάζουμε τόση ώρα και είναι από τις πρώτες φορές που δεν κουβεντιάζουμε μόνο για τα Τέμπη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να ξεχαστούν τα Τέμπη, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη τραγωδία, θα έρθουν στο τραπέζι. Μάλιστα. Και άλλα πραγματικά προβλήματα. Τα Τέμπη είναι αποκαλυπτικά, κύριε Παπανδρέου. Τα Τέμπη είναι αποκαλυπτικά μια ολόκληρη αντίληψη που χτίστηκε το κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε.